διάφορα από εδώ και από εκεί. Πάμε να δούμε τι μας δήλωσε. Πάμε. Ότι ακόμη συντρέχουν οι λόγοι και οι προϋποθέσεις να κηρύξουμε το νησί σε κατάσταση εύκατης ανάγκης. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Έχουμε μερικά ανησυχητικά φαινόμενα που έχουν εκδηλωθεί τοπικά σε κάποιες δημοτικές κοινότητες, αλλά δεν συνιστά ένα συνολικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή η κατάσταση που έχει καταγραφεί, που θα μας οδηγούσε σε μια τέτοια απόφαση. Χειριζόμαστε το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε εστιάσει την προσοχή μας τώρα σε αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, σε δύο κυρίως δημοτικές κοινότητες και δευτερευόντως σε μια τρίτη. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται πρωτίστως στην κοινότητα κάτω Γαρούνα και την εξαρτώμενη από αυτήν τουριστική περιοχή του Αϊγόρδη, όπου υπάρχουν χιλιάδες τουριστικές κλίνες. Και η δεύτερη περιοχή ενδιαφέροντος, υψηλού ενδιαφέροντος, είναι η περιοχή της κοινότητας, της δημοτικής κοινότητας Γαστουρίου, που καλύπτει και την ευρεία παραλιακή ζώνη που ξεκινάει από το Πέραμα και καταλήγει στην Πενίτσα. Αυτή η περιοχή που υδροδοτείται από το υδραγωγείο το ενιαίο του Γαστουρίου σε έκταση 6,5 περίπου τετραγωνικών χιλιόμετρων είναι μια επίσης εκτεταμένη περιοχή στην οποία χρειάζεται και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες παροχής νερού. Έχουμε λάβει τα πρώτα μέτρα, έχει γίνει μια γεώτρηση στο Γαστούρι η οποία απέδωσε νερό, αλλά η ποσότητα που μας δίνει, παρά το ότι είναι μεγάλη, δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες. Έχουμε παροχή περίπου 2.500 κυβικών νερό το 24ωρο, αλλά δεν είναι αυτή η ποσότητα, δυστυχώς, αρκετή για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες αυτής της περίοδου. Και επεξεργαζόμαστε τώρα τις ιδέες για παροχή νερού στην κάθε περιοχή σε διαφορετικές ώρες. Θα υπάρξει ένα πρόγραμμα, το οποίο θα αποφασιστεί σήμερα το απόγευμα, ένα πρόγραμμα το οποίο θα ενημερωθούν οι πολίτες, οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, οι τουριστικοί επιχειρηματίες, για να ξέρουν πού και πώς, πότε θα διαχειριστούν και πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Η δεύτερη περίπτωση που είναι του Κάτω Γαρούνα, σήμερα εγκαθίσταται γεωτρύπανο για να ερευνήσει τη δυνατότητα να έχουμε άνλυση νερού από μια άλλη γεώτρηση. Εάν αυτό αποδώσει, θα χρειαστεί να γίνει μια ανάλογη ρύθμιση για την παροχή του νερού, για το πρόγραμμα παροχής νερού στην περιοχή. Θα δούμε αν μας αποδώσει καρπούς αυτή η προσπάθεια και τι ποσότητες νερού θα μας δώσει για να πάρουμε και εκεί τις τελικές αποφάσεις. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με έρευνα άνλυσης, ανάδειξης νέων πηγών νερού, τις οποίες θα αξιοποιήσουμε. Δεν σταματάει εδώ προσπάθεια, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε βάσιμες ενδείξεις που καταλήγουν να γίνονται και αποδείξεις ότι η στάθμη της υπόγειας υδροφορίας έχει υποχωρήσει δραματικά, είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από ποτέ άλλοτε εδώ και πολλές δεκαετίες και είναι αποτέλεσμα δύο βασικών παραμέτρων. Είναι το φυσικό μέρος, δηλαδή ο φυσικός εμπλουτισμός της υπόγειας υδροφορίας από τις βροχές, που πέρσι ήταν πολύ περιορισμένες. Έτσι ενισχύεται και εμπλουτίζεται η φυσική υπόγεια υδροφορία. Και η δεύτερη παράμετρος είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα, που αντλεί το νερό από την υπόγεια υδροφορία και το χρησιμοποιεί στις διάφορες ανάγκες στην κατανάλωση. Εάν το ένα συνεχίσει να παρουσιάζεται, δηλαδή ο φυσικός εμπλουτισμός της υδροφορίας εξακολουθεί να είναι προβληματικός, μειωμένος, και μη συνεχίσουμε την αλόγιστη κατανάλωση, θα οδηγηθούμε σε τραγικά αδιέξοδα. Ανάμεσα σε αυτά δύο πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία, γι' αυτό και απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση του νερού όπου αυτό είναι δυνατόν. Τον ακούσαμε τον κύριο Πλημένο, ό,τι και να λέμε λέει, όσες και κατάρες να ρίχνουν κάποιοι, αυτή είναι η...